Το έντεχνο ελληνικό τραγούδι, κυρίες και κύριοι, έχει έναν άξιο εκπρόσωπο. Το φάκελο. Ποιο? Ναι, το φάκελο. Μισό λεπτό. Βραβείο στο καλύτερο τραγούδι και βίντεο κλιπ Φουρτούνας και Θαλασσινής Αλμύρας στο τραγούδι. Αχ, θαλασσά μου σκοτεινή! Αχ, θαλασσά μου σκοτεινή, θαλασσά γρήμη, πού θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά ξέρει. Μα είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε, απόψε που σε χάνω. Μα είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω. Μπράβο! Καταπληκτικά! Πού πάτε εκεί? Ελάτε εδώ! Συγγνώμη, νόμιζα ότι είσαι εφορία. Ποια εφορία, κύριε? Θέλω για να βγαίνω και μας κυνηγάνε τζάμπα. Σε εκπομπή βρίσκεστε. Ε, παρακαλώ. Τέλος πάντων, είστε πράγματι ένας έντεχνος καλλιτέχνης. Ένας και μοναδικός, παλικάρι μου, καθότι δεν υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που βγάζουν περτικάλογλου. Πείτε μας πού εμπνευστήκατε το τραγούδι που ακούγεται παντού, το «Αχ, θαλασσά μου σκοτεινή». Τι ρώτησε η Μαρία? Πού εμπνευστήκατε το τραγούδι? Μα το λέει η κορίτσι μου το τραγούδι. Για θάλασσα μιλάει. Πού θες να το εμπνευστώ, στον Όλυμπο? Στον Όλυμπο. Τι να αυτή. Παραλιακά το εμπνεύστηκα. Στο γράμμο και στο πεντάγραμμο. Και πού οφείλετε την επιτυχία σας? Α, στο Πασό. Και ιδιαίτερα στον Κώστα το Σιμίτη. Στον κύριο Σιμίτη. Α, κοιτάξτε, μένω μεσοτυχία με Μαξίμου. Και κάθε βράδυ πριν κοιμηθεί ο Σιμίτης λέει στη Δάφνη: τα είχα όλα μια φορά και ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια, την εξουσία χάνω. Το έχει ψηλιαστεί. Το βραβείο σας. Α, τι είναι αυτό? Βραβείο. Αυτό? Ναι. Τίποτα σε μετρητό δεν έχετε? Τι μετρητό? Παλά μπατήρια είναι, πάω σε άλλο κανάλι, άντε γεια.